Έχω πει αρκετές φορές ότι είναι πραγματικά κρίμα που κάποιες εταιρείες δεν έχουν επίσημη παρουσία στη χώρα μας και γενικότερα πολλά τηλέφωνά τους δεν είναι διαθέσιμα επίσημα εκτός της κινέζικης αγοράς. Εκτός του ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ καλά τηλέφωνα τα οποία είναι κρίμα να μην βλέπουμε από κοντά και να μην μπορεί κανείς εύκολα να τα αγοράσει επίσημα, είναι ακόμα πιο σημαντικό το ότι με αυτόν τον τρόπο κάποιες άλλες πολύ συγκεκριμένες εταιρείες δεν πιέζονται λίγο περισσότερο για να κάνουν καλύτερα τα δικά τους προϊόντα και προφανώς πάντα ο ανταγωνισμός ωφελεί στο τέλος τον καταναλωτή. Αν υπάρχει όμως μια εταιρεία για την οποία είναι δύο φορές κρίμα να μην έρχεται επίσημα στη χώρα μας, αυτή είναι η Honor, γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε κανονικά στην ελληνική αγορά, όλα τα τηλέφωνα της ήταν και πραγματικά πολύ καλά και η εταιρεία είχε ένα ιδιαίτερα καλό όνομα στην ελληνική αγορά και τουλάχιστον μέχρι να επανέλθει, ελπίζω όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πολλά από τα τηλέφωνά της, μεταξύ των οποίων προφανώς και το Magic 6 Pro που είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου βίντεο, δεν είναι απαραίτητα εύκολο να τα βρει κανείς και να τα αγοράσει. Και αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, προφανώς στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε αναλυτικότερα το τι ακριβώς είναι το Magic 6 Pro, το κορυφαίο και νεότερο τηλέφωνο της εταιρείας. Νίκο και Θεόφιλε, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να το δοκιμάσω. Έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς είναι το νεότερο και καλύτερο τηλέφωνο της Honor και προφανώς θα το δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, ένα βίντεο που είναι το αναλυτικό review για το Magic 6 Pro της Honor. Είχα την τύχη να το έχω για μερικές ημέρες στα χέρια μου, έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα, θα το ξαναπώ ναι, για το τι ακριβώς προσφέρει. Είναι ένα τηλέφωνο με τρεις πραγματικά πολύ καλές καμέρες και οι δύο τουλάχιστον από αυτές έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και στο τεχνικό κομμάτι, το οποίο εννοείται θα αναλύσουμε στη συνέχεια του βίντεο, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξω κάποιες συνήθειές μου. Είναι όμως και ένα τηλέφωνο που σε όλους τους τομείς, επιδόσεις, οθόνη, αλλά ειδικά μπαταρία, όχι μόνο είναι το ίδιο καλό με τους περισσότερους ανταγωνιστές σου, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς είναι καλύτερο όχι μόνο με τρόπο τον οποίο μπορεί να διαβάσει κανείς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να τον αντιληφθεί και στην πράξη. Και επειδή για ακόμα μία φορά είτε συμφωνώ εγώ με αυτό είτε όχι, για τους περισσότερους οι κάμερες στο πίσω μέρος οποιοδήποτε τηλέφωνο είναι αυτές που έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον, πάμε να ξεκινήσουμε και εδώ τη συζήτηση με τις τρεις κάμερες του Magic 6 Pro. Όμως θα κάνω μία μικρή αλλαγή και πριν δούμε τι ακριβώς είναι η έτσι καλώς εντυπωσιακή φασική του κάμερα, θα συζητήσουμε αναλυτικότερα μία πολύ έξυπνη υλοποίηση της Honor για την κάμερα με τον περισκοπικό φακό. Η κάμερα αυτή μπορεί να έχει μόνο 2,5 επί οπτικό zoom, κάτι που είναι ίσως χαμηλότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Έχει όμως το εσωτερικό της έναν αισθητήρα με εντυπωσιακά υψηλότερη ανάλυση από το συνηθισμένο. Τώρα, εδώ η Honor δηλώνει ότι η ανάλυση σε αυτή την κάμερα είναι 180 MP. Γενικότερα όμως καμία εταιρεία δεν κατασκευάζει αισθητήρα με τη συγκεκριμένη ονομαστική ανάλυση. Είναι πιθανότατα ο HP3 αισθητήρα της Samsung των 200 MP που έχουμε δει σε πολλά και διαφορετικά τηλέφωνα και λόγω του περιορισμού στο χώρο στο εσωτερικό του τηλεφώνου και με τον συγκεκριμένο φακό, η εταιρεία εκμεταλλεύεται ένα λίγο μικρότερο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας, όπως όμως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, η κάμερα αυτή βγάζει πραγματικά εντυπωσιακά καλές φωτογραφίες και ακριβώς επειδή έχει μια τόσο υψηλή ονομαστική ανάλυση, μπορεί να βγάλει φωτογραφίες και με ψηφιακό zoom με 5 και 10 επί, οι οποίες όχι μόνο είναι καλύτερες από το συνηθισμένο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι το τηλέφωνο έχει χρησιμοποιήσει ψηφιακό zoom για να τις βγάλει. Σε όλες τις συνθήκες λοιπόν, και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κάμερα αυτή, επειδή έχει και ένα πραγματικά μεγάλο σε φυσικό μέγεθος αισθητήρα, πάντα για περισκοπική κάμερα, μπορεί να βγάλει φωτογραφίες που έχουν και πολύ καλά επίπεδα φωτισμού και χρωματικά είναι σχεδόν στο ιδανικό, θα μπορούσε να πει κανείς, ώστε να έχουν και ζωντανά χρώματα αλλά και να παραμένουν ρεαλιστικές. Ενώ ο τρόπος με τον οποίο το τηλέφωνο αλλάζει πολύ γρήγορα ανάμεσα στη βασική κάμερα και σε αυτή με τον περισκοπικό φακό και γενικότερα η εναλλαγή που κάνει ανάμεσα στις κάμερες που έχει στο πίσω μέρος του είναι κάτι που ακόμα και όταν αλλάζουμε ανάμεσα σε ψηφιακό και οπτικό zoom δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τη διαφορά και κάνει τη συνολική εμπειρία του να βγάλουμε τη φωτογραφία που θέλουμε πολύ καλύτερη από το συνηθισμένο. Το Magic 6 Pro όμως δεν δίνει μόνο έμφαση στην κάμερα με τον περισκοπικό φακό και η βασική του κάμερα με τον αισθητήρα των 50 MP είναι αν μη τι άλλο κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Ο αισθητήρας μπορεί να κατασκευάζεται από την OmniVision, είναι όμως μια κάμερα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές όπως το Magic 6 Pro και ρεαλιστικά είναι ο ίδιος ακριβώς αισθητήρας που χρησιμοποιεί Xiaomi στο Xiaomi 14, προφανώς εκεί με διαφορετικούς φακούς κατασκευασμένους από τη Leica και τις επεμβάσεις που κάνει η γερμανική εταιρεία στην επεξεργασία των φωτογραφιών αυτών. Τώρα, πίσω στο Magic 6 Pro, η βασική αυτή κάμερα έχει ανάλυση 50 MP, ο αισθητήρας έχει ένα αρκετά μεγάλο φυσικό μέγεθος το 1:1:30 της ίντσας και αυτό τον βοηθάει προφανώς σε όλες τις συνθήκες να βγάζει όσο το δυνατόν καλύτερες φωτογραφίες. Ένα από τα πλεονεκτήματα όμως που έχει η συγκεκριμένη κάμερα είναι το πολύ μεγαλύτερο δυναμικό εύρος, κάτι που κάνει το HDR και στις φωτογραφίες αλλά και στο βίντεο να αποδίδει πολύ καλύτερα από το συνηθισμένο. Εδώ, ίσως θα ήθελα από την Honor στο Magic 6 Pro να έχει περιορίσει λίγο το πόσο ζωντανά και έντονα χρώματα έχουν οι φωτογραφίες από τη βασική του κάμερα,
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταλαβαίνω σε μεγάλο βαθμό ότι για τους περισσότερους συνεχίζει να είναι το ζητούμενο μια όσο το δυνατόν πιο όμορφη και ευχάριστη φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, με δεδομένο το ότι μέχρι ασημείο μπορεί να αλλάξει κανείς από τις ρυθμίσεις της κάμερας τη χρωματική αυτή απόδοση, το αποτέλεσμα που θα πετύχει είναι συνήθως αυτό που θέλει, αρκεί να ασχοληθεί στο λίγο περισσότερο. Και για να είμαι και πάλι όσο το δυνατόν πιο δίκαιος, το ότι η βασική κάμερα στο Magic 6 Pro έχει ένα διάφραγμα που αλλάζει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τιμές, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα νέο. Υπάρχουν άλλα τηλέφωνα, σε αυτή μάλιστα την κατηγορία τιμής, που προσφέρουν πολύ περισσότερα διαφορετικά βήματα στο διάφραγμα του φακού τους, ανάλογα με το τι φωτογραφία θέλουμε να βγάλουμε. Στο Magic 6 Pro, το διάφραγμα μπορεί να αλλάξει ανάμεσα σε f-stop 1,4 και f-stop 2, μπορεί να πάρει μόνο τη μία από τις δύο αυτές τιμές. Βέβαια, στην πράξη, ρεαλιστικά είναι και αυτές που οι περισσότεροι θα χρησιμοποιήσουν ή ακόμα και αν δεν την επιλέξουν χειροκίνητα, είναι τη τιμή του διαφράγματος που ταιριάζει στη φωτογραφία που θέλουμε να βγάλουμε. Και επειδή έτσι κι αλλιώς οι δύο αυτές κάμερες είναι που έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον, η τρίτη κάμερα στο Magic 6 Pro είναι αυτή με τον Ultra Wide φακό για ένα μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Έχει και εδώ ονομαστική ανάλυση 50 MP και ένα αρκετά φωτεινό διάφραγμα στο F-Stop 2 στο φακό της, κάτι που της επιτρέπει σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις να βγάζει και αυτή όσο το δυνατόν τουλάχιστον καλύτερες φωτογραφίες. Έχει και ένα αρκετά ευρύ οπτικό πεδίο ώστε να μπορούμε να χωρέσουμε πρακτικά περισσότερα σε κάθε μία από τις φωτογραφίες αυτές. Και εδώ εκτιμώ ιδιαίτερα την επιλογή αυτή της Honor, γιατί υπάρχουν εδώ που τα λέμε άλλα τηλέφωνα, στα οποία η διαφορά ανάμεσα στη βασική και την Ultra Wide κάμερα δεν είναι απαραίτητα τόσο μεγάλη. Οι φωτογραφίες εδώ, αν έχουν ένα θετικό και πάλι, είναι ότι χρωματικά και σε επίπεδα φωτισμού είναι πολύ κοντά σε αυτές από τη βασική κάμερα του Magic 6 Pro, κάτι που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα θεωρήσουμε και πάλι ότι βγάλαμε μια φωτογραφία με μια κατώτερη κάμερα. Αν αφήσει τώρα κανείς τις κάμερες στην άκρη, γιατί ρεαλιστικά δεν είναι το μόνο σημαντικό σε ένα τηλέφωνο και πόσο μάλλον σε αυτή την κατηγορία τιμής, η οθόνη στο Magic 6 Pro είναι και αυτή με τη σειρά της αυτό που πρέπει σε μια συσκευή σε αυτή την κατηγορία τιμής. Έχει διαγωνίο 6,8 ίντσες και μπορεί να έχει λίγο χαμηλότερη ανάλυση στα 2800x1280 pixel. Ρεαλιστικά, θα το πω για ακόμα μία φορά, ότι δεν είναι δυνατόν με οποιονδήποτε τρόπο να καταλάβει κανείς διαφορά στη λεπτομέρεια σε σύγκριση με οθόνες που έχουν λίγο υψηλότερη ανάλυση. Και φυσικά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με το ότι η οθόνη αυτή συνεχίζει να είναι κριτή στην αριστερή και δεξιά πλευρά της, κάνει το τηλέφωνο όταν το κρατάει κανείς στο χέρι του, αλλά και σε εμφάνιση να είναι πολύ πιο πολυτελές και διαφορετικό από το συνηθισμένο. Ενώ μέχρι ασημείο το ότι η καμπύλη αυτή είναι σαφώς μικρότερη σε σύγκριση με παλαιότερα τηλέφωνα της Honor και όχι μόνο, δεν αλλοιώνει με κάποιον ενοχλητικό τρόπο το πώς προβάλλεται η οθόνη στο σημείο αυτό. Τώρα, εγώ προσωπικά, με το ότι το τηλέφωνο έχει ένα notch που θυμίζει το Dynamic Island της Apple, δεν θα ασχοληθώ καθόλου, δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή και θεωρώ γενικότερα ότι οποιαδήποτε εταιρεία δεν έχει ανάγκη να προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε τηλέφωνα ειδικά που είναι τόσο ξεχωριστά. Και σε μια προσπάθεια και πάλι να είμαι ταυτόχρονα και όσο το δυνατόν πιο δίκαιος αλλά και ρεαλιστής, η Honor αναφέρει τη μέγιστη θεωρητική φωτεινότητα στα 5000 nits για την οθόνη του Magic 6 Pro. Θα θυμίσω όμως για ακόμα μια φορά ότι αυτό το νούμερο είναι καθαρά θεωρητικό σε οποιοδήποτε τηλέφωνο, αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής επιφάνειας μόνο στο άσπρο χρώμα και σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η οθόνη στο Magic 6 Pro δεν είναι πραγματικά πολύ φωτεινή σε όλες τις συνθήκες. Η μέγιστη φωτεινότητα που μπορεί να πετύχει σε ολόκληρη την επιφάνειά της είναι στα 1600 nits, ένα νούμερο που με οτιδήποτε και να το συγκρίνει κανείς είναι πραγματικά και πολύ καλό. Βέβαια, και πάλι, αυτό που έχει σημασία είναι ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία αλλά και γενικότερα να το χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς ποτέ να δυσκολευόμαστε να δούμε αυτό που δείχνει η οθόνη του, κάτι που το Magic 6 Pro πετυχαίνει πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα εδώ μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές Μαρτίου, τουλάχιστον τη στιγμή που γυρίζεται το συγκεκριμένο βίντεο. Έχουν πέρασει όμως παραδόξως ήδη πολλά τηλέφωνα από τα χέρια μου που έχουν στο εσωτερικό τους τον Snapdragon 8 Gen 3 επεξεργαστή της Qualcomm. Αυτό δεν κάνει βέβαια με κανένα τρόπο το Magic 6 Pro λιγότερο εντυπωσιακό για την απόδοση που έχει συνολικά σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει τον επεξεργαστή αυτό στο εσωτερικό της. Επειδή όμως τον συνδυάζει εκτός των άλλων και με μια μεγαλύτερη σιχωρητικότητα μπαταρία που έχει στο εσωτερικό του, με την οποία έτσι κι αλλιώς θα ασχοληθούμε στη συνέχεια του βίντεο, το πώς μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται τις επιδόσεις αυτές είναι πραγματικά σαφώς καλύτερο από και πάλι πολλοί άλλες συγκεκριμένες συσκευές. Όμως, εδώ η Honor έχει δώσει και ιδιαίτερη έμφαση στο πώς ψύχε το συγκεκριμένο επεξεργαστή και στο πώς έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο λογισμικού, ώστε να προσφέρει την καλύτερη θεωρητική απόδοση. Μόνο όταν πραγματικά τη χρειάζεται κανείς, να διατηρεί την απόδοση αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα και, όπως και πολλά άλλα τηλέφωνα, θα το πω για ακόμα μία φορά, εδώ στο Magic 6 Pro, τώρα και για τα επόμενα πραγματικά πολλά χρόνια, η απόδοση που έχει σε οποιοδήποτε είδος χρήσης είναι πραγματικά καλύτερη από ό,τι θα χρειαστεί οποιοδήποτε στην καθημερινότητά του. Και επειδή, όπως φαίνεται, ποτέ δεν χάνει
ευκαιρία να αναφερθώ στο πόσο άσκοπο είναι που η Samsung ονομάζει For Galaxy την έκδοση που χρησιμοποιεί των επεξεργαστών της Qualcomm στα δικά της τηλέφωνα σε ό,τι αφορά την απόδοση που μπορεί να μετρήσει κανείς στον Snapdragon 8 Gen 3 στο Magic X Pro, δεν υπάρχει κάποια διαφορά που να μπορεί να καταλάβει κανείς ακόμα και αν προσπαθήσει να τη μετρήσει με νούμερα, και πόσο μάλλον η διαφορά αυτή δεν είναι κάτι που μπορεί να καταλάβει στην πράξη. Αυτό που θα εκτιμήσει όμως κανείς στο Magic X Pro, θα το πω για ακόμα μια φορά, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει κατασκευάσει η εταιρεία το σύστημα ψήξης στο εσωτερικό του, ασχετά με το πώς τον περιγράφει εμπορικά στην πράξη, είναι πραγματικά πολύ αποδοτικός. Ακόμα και σε αρκετά απαιτητικά παιχνίδια, όπως το War Thunder Mobile που για κάποιο λόγο έχω κολλήσει και παίζω τον τελευταίο καιρό, το τηλέφωνο προφανώς θα ζεσταθεί μετά από ένα σημείο, ποτέ όμως δεν θα ζεσταθεί σε ενοχλητικό βαθμό που να δυσκολεύει κάποιον να το κρατήσει στα χέρια του, ενώ η απόδοσή του παραμένει πάντα τόσο υψηλή που αυτό δεν αποτελεί ουσιαστικά πρόβλημα. Και επειδή αναφέρθηκα ήδη στο ότι η μπαταρία του Magic X Pro έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από το συνηθισμένο, πάμε να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά και το πώς μεταφράζεται αυτό στο τι εμπειρία παίρνει κανείς στην πράξη όταν εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες του και πραγματικά σχεδόν ποτέ δεν πρόκειται να αγχωθεί ότι θα τον αφήσει από μπαταρία. Σίγουρα δεν είναι πλέον το μοναδικό τηλέφωνο του οποίου η μπαταρία έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 5.000 mAh, εδώ είναι συγκεκριμένα στις 5.600 mAh, όμως ο τρόπος με τον οποίο στην πράξη σε επίπεδο λογισμικού η Honor φαίνεται ότι έχει κληρονομήσει από τη Huawei την πολύ σωστή διαχείριση που κάνει σε όλες τις εφαρμογές που έχουμε κατεστημένες, έχει σαν αποτέλεσμα η μπαταρία στο Magic X Pro να έχει πραγματικά εντυπωσιακή αποδοσή. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς και όταν το χρησιμοποιεί συνέχεια για οτιδήποτε θέλει να κάνει με αυτό, μπορεί να το εκτιμήσει όμως και σε μεγάλο βαθμό όταν βρίσκεται η συσκευή σε αναμονή και μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε και πάλι δεν έχει καταναλώσει κάποιο μεγάλο ποσοστό μπαταρίας. Και περισσότερο επειδή, χωρίς να παραπονιέμαι βέβαια για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, το Magic X Pro που έχω στα χέρια μου είναι σε μαύρο χρώμα, άφησα για το τέλος του συγκεκριμένου βίντεο τη συζήτηση για το σχεδιασμό και την κατασκευή του. Εδώ η Honor τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διαφοροποιηθεί αρκετά στον τρόπο του που τουλάχιστον το πλαίσιο στο πίσω μέρος του τηλεφώνου έχει 4 κάμερες στο εσωτερικό του και τονίζει τις φωτογραφικές δυνατότητες στα δικά της τηλέφωνα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι ούτε μου αρέσει, αλλά ούτε με ενοχλεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Αναγνωρίζω όμως ότι είναι αρκετά διαφορετικό ώστε και να τραβάει την προσοχή και να τονίζει το τι μπορεί να κάνει φωτογραφικά το τηλέφωνο. Προφανώς βέβαια και το πίσω μέρος του αλλά και το πλαϊνό του μέρος είναι κατασκευασμένο από τα υλικά που πρέπει σε αυτή την κατηγορία τιμής. Το πίσω αυτό μέρος είναι γυάλινο, το πλαϊνό του μέρος είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και όσοι εδώ θα θέλαν ίσως ατσάλι στο υλικό στο συγκεκριμένο πλαίσιο, να θυμίσω ότι το αλουμίνιο έχει το πλεονέκτημα του χαμηλότερου βάρους και ρεαλιστικά δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην αντοχή που έχουν τα δύο αυτά υλικά, με δεδομένο ότι όταν τα φτάσει κανείς στο όριο της αντοχής του, πολύ νωρίτερα θα έχει σπάσει και το γυαλί στο πίσω μέρος, αλλά πιθανότατα και η οθόνη. Και τέλος, το Magic X Pro έχει πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Συνεχίζω να μην έχω καμία απολύτως πρόθεση να βάλω οποιοδήποτε τηλέφωνο μέσα σε νερό για να βγάλω φωτογραφίες με αυτό. Συνεχίζω όμως αντίστοιχα και εκτιμώ ότι με τον τρόπο αυτό, αν πέσει κατά λάθος νερό πάνω του ή αν το χρησιμοποιούμε στη βροχή για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε ότι η συσκευή μας θα πάθει κάτι. Τώρα εδώ θα κάνω κάτι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο και θα κλείσω το συγκεκριμένο βίντεο με έναν πραγματικά πολύ πιο προσωπικό τρόπο. Δημήτρη, μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να έχουμε τις διαφωνίες μας. Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο ότι οι διαφωνίες αυτές ποτέ δεν θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο κρίνω τα τηλέφωνα της Honor, ειδικά όταν είναι τόσο εντυπωσιακά όσο το Magic X Pro. Ελπίζω πραγματικά η εταιρεία να έρθει και πάλι επίσημα στη χώρα μας όσο το δυνατόν πιο σύντομα και για να προλάβει ο κόσμος να έχει τηλέφωνα σαν το Magic X Pro διαθέσιμα επίσημα στη χώρα μας και να είναι πολύ πιο εύκολο να τα αγοράσει, και ακόμα περισσότερο ώστε τα επόμενα και είμαι απόλυτα σίγουρος καλύτερα τηλέφωνα της εταιρείας να είναι και αυτά διαθέσιμα με επίσημο τρόπο. Να επιστρέψω τώρα στο Magic X Pro και να κλείσω κάπου εδώ το συγκεκριμένο βίντεο. Είμαι πραγματικά τυχερός που πέρασα από τα χέρια μου, είχα τη δυνατότητα να το δοκιμάσω. Εκτίμησα για ακόμα μια φορά το τι μπορεί να κάνει η Honor, ειδικά από τη στιγμή που είναι πλέον μια έστω θεωρητικά ανεξάρτητη εταιρεία, και πραγματικά ελπίζω συσκευές σαν και αυτές, θα το πω για τελευταία φορά, να γίνουν ευρέως διαθέσιμες ώστε κάποιες άλλες πολύ συγκεκριμένες κορεάτικες εταιρείες να αντιληφθούν ότι μπορεί κάποιος να κατασκευάσει καλύτερα τηλέφωνα από αυτές, ειδικά στο φωτογραφικό κομμάτι και όχι μόνο, και να βελτιώσει τα δικά της προϊόντα ώστε όλοι να είμαστε ωφελημένοι. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!